να πούμε μια καλημέρα στην κυρία Ιβίτα Βαρελά. Κάνετε πώ είστε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και ευχαριστούμε Εμείς, πάρα πολύ. Και ο κύριο ε, Μπερτσιά εκπροσωπώντα τι ε, ασφαλιστικέ ε, εταιρείε για να έχουμε έτσι μια ολοκληρωμένη άποψη για ένα θέμα που συζητήθηκε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Να δούμε πρώτα απ' όλα την απόφαση του Άριου Πάγου. Ναι, γιατί ήταν πρώτα απ' όλα το θέμα ενό πολίτη που προσέφυγε στον Άριο Πάγο σε σχέση με την κλοπή του αυτοκινήτου του, που δεν αποσμειώθηκε από την ασφαλιστική. Ακριβώ και ο Άριο Πάγο επικύρωσε την εφετιακή απόφαση. Η οποία στην ουσία τι είπε, ότι δεν θα καλύψει, παρόλο που υπήρχε ασφαλιστήριο συμβόλαιο για κλοπή αλλά θεώρησε ότι υπάρχει βαριά αμέλεια, οπότε δεν κάλυψε την κλοπή του αυτοκινήτου. Mm -hmm. ε, ο κανόνας είναι ότι όταν προβαίνουμε σε, μια, σε ένα ιδιωτικό ασφαλιστήριο, α, περιμένουμε ότι θα μας καλύψει η ασφάλεια σε οποιαδήποτε περίπτωση. Εκτός όμως αν υπάρχει δόλος ή βαριά αμέλεια. Τι σημαίνει βέβαια βαριά αμέλεια και δόλος, για να το καταλάβει και ο κόσμος. Και να θέλει. ξέρουμε κάθε φορά, να αυτές είναι και δύο έννοις, λάστικο, που μπορούν κάθε φορά και οι ασφαλιστικέ εταιρείε να τι διαβάζουν διαφορετικά. Ακριβώ. Ε, ο δόλος, άμεσο δόλος, είναι επί τούτου. Mm -hmm. Πήγα ή ε, το, το ήθελα, εν γνώση μου. Ενώ ενδεχόμενο δόλο είναι ότι γνώριζα ότι μπορεί να επέλθει το αποτέλεσμα και το θεώρησα δεδομένο. Ο δόλο είναι για να πάρω τα ασφάλισμα, δηλαδή, α πούμε, για παράδειγμα. Το ασφάλισμα. Ο δόλος είναι ότι επί τούτου το πάρκαρα εκεί για να μου το κλέψει κάποιο άλλο και αποδεικνύεται ότι και εγώ συμμετείχα σε αυτό. Προφανώ το σκεπτικό τη συγκεκριμένη αποφάσεω δεν ήταν ότι ε, υπήρχε ε, αμέλεια, βαριά αμέλεια, αλλά ενδεχομένω και πίσω από όλα αυτά ο, ο δικαστή να διέκρινε, διότι μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε στον τρίτο βαθμό, ότι μπορεί και να υπήρχε ψήγμα δόλου. Οπότε βγήκε αυτή η απόφαση που θεωρώ. Εγώ να σα πω την αλήθεια, ε, δεν την αντιλαμβάνομαι πλήρω, διότι mm. δεν μπορεί. Ούτε εμεί, είστε και δικηγόρο, βέβαια, δηλαδή, αλλά και εμεί το διαβάζουμε στο διότι γραφείο. Διότι τι σημαίνει ένα... μία ασφαλέ σημείο. Δηλαδή, μία λοιπόν. ασφαλέ σημείο είναι ένα σημείο που δεν περιφράσεται βάσει αποφάσεω, το οποίο δεν έχει επαρκή φωτισμό, το οποίο δεν έχει κάμερε. Ε, έχει... Μα κάθε φορά ο, ο, ο πολίτη που έχει ασφαλισμένο το όχημά του θα ψάχνει να βρει, να το παρκάρει σε σημείο που θα έχει υπαρκή φωτισμό. Έχει και και, και ποιο λέει, λέει, να σας πω, συγκεκριώστε, να, συγκεκριώστε, να, συγκεκριώστε, να ολοκληρώσω. Γιατί ας πούμε έχουμε στην Ελλάδα 3.000 νησιά, 250 νησιά είναι κατοικημένα στα 250 νησιά που έχουμε. Δεν υπάρχει παντού επαρκής φωτισμός. Ποιος μας λέει ότι στα σύνορά μας ας πούμε... Λέμε τώρα στο νεύρο. Ε, 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 εκεί θεωρείται ασφαλή η περιοχή. Ποιο ε, 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 εξειδικεύει τι σημαίνει ασφαλή μέρο. Διότι εγώ, όταν ασφαλίζω το όχημά μου, θέλω να είμαι σίγουρη ότι θα μου πληρώσει η ασφαλιστική. Ωραία. Κάτι θέλατε να πείτε ναι, σε να σχέση με τα υπόλοιπα η κυρία που κυρία Βαρελά ναι. έδωσε βάρο στο κομμάτι τη. Και στο νομικό. Όχι το νομικό, στο κομμάτι του φωτισμού. Δεν είναι μόνο αυτό, έτσι και τα υπόλοιπα. Όχι, η όχι, απόπαση... δεν, δεν έδωσα μόνο σε αυτό βάρο. Ναι. Είναι μια, η, το σκεπτικό τη απόφαση, αν το διαβάσει κανεί από τα δημοσιογραφικά ε, κείμενα θα δει ότι ε, λέει ότι συνολικά δεν ήταν ασφαλέ το μέρο. Και περιγράφει ότι δεν ήταν ασφαλέ το μέρο γιατί δεν ήταν περιφραγμένο, γιατί δεν ήταν σε οικιστική περιοχή, γιατί δεν είχε ασφαλή φωτισμό. Πήρε το και, το αυτοκ... και δεν είχε συναγερμό. Και, δεν... και πήρε το αυτοκινητό, δεν άλλο αυτοκινητό που είχε και πήγε Σπίτι του με το άλλο αυτοκίνητο που είναι πολύ φθηνό. Ναι. Και άφησε το ακριβό εκεί. Ναι. Ε, απαγορεύεται και ότι... αυτό. Όχι, δεν απαγορεύεται. Δεν και ότι πριν μερικέ μήνε ή χρόνο είχε ξαναγίνει απόπειρα, είχε πληρωθεί ναι. από την ασφαλιστική εταιρεία. Έχει ένα ολόκληρο σκεπτικό. Δεν αυτό είναι μόνο. είναι σκεπτικό. Το θέμα είναι πώ μεταφέρεται και πώ μεταφράζεται σε εμά αυτό ναι, σκεπτικό. το σκεπτικό. Ναι, εντάξει, έχετε δίκιο. Και είναι... Αλλά αν πα επιβεβαίωση, στο τέλο, εγώ δεν μπορώ να πω κάτι για την απόφαση, διότι το έχουν δει τρία δικαστήρια. Ε, μα ούτε εμεί πούμε, δηλαδή, σχολιάσουμε στις στις τι... στις πούμε να σχολιάσουμε, προσθέσω... πόσο... εγώ ναι, 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 αυτό που μπορώ να προσθέσω. Αυτό μεταφέρεται σε εμά Ναι, αυτό μπορώ να προσθέσω για τον κόσμο για να μην αρχίσουμε και ανησυχούμε τώρα και γίνεται και λίγο χιούμορ από ό,τι βλέπω και σε, σε, σε κάποιε εκπομπέ. Α, το αφήσαμε και δεν θα μα πληρώσουν. Το έχω στην πιλωτή όχι, από κάτω. Όχι για εσά, το, δεν το ναι, ναι, κάνουμε. Όχι για εσά, με συγχωρείτε, δεν είναι για άλλες Είναι κάποιε άλλε εκπομπέ που γίνεται και πλάκα. Ναι, ναι, οι ασφαλιστικέ εταιρείε πληρώνουν χιλιάδε περιπτώσει κάθε χρόνο και για εκλοπέ και για τα υπόλοιπα. Μόνο πέρυσι πληρώσαν 35 εκατομμύρια σε εκλοπέ. Οι περιπτώσει που κάνουν χρήση και χρειάζεται να πάει στο δικαστήριο για να κρίνει, όπω έκρινε αυτή την περίπτωση και το ανώτοτο δικαστήριο, για, με τον όρο ότι είναι βαριά αμέλεια, είναι ελάχιστε, μετρημένε στα δάχτυλα του ενός χεριού. Συμφέρει πάντω σε, σε, σε μικρό βαθμό αυτό, Δεν συμφέρει κανέναν. Και κυρίω δεν συμφέρει και στι ασφαλιστικέ εταιρείε να πάνε στο δικαστήριο μια υπόθεση για την οποία δεν έχουν τεκμηριωμένη ε, επιχειρηματολογία. Διότι ξέρετε, απλά οικονομικά δεν συμβαίνει. Γιατί οι τόκοι υπερημερία μόνο είναι, πάνω, έχουν ξεπεράσει το 10%. Οι τόκοι επιδικία πλησιάζουν στο 15%. Δηλαδή αυτή η υπόθεση, παράδειγμα, που ήταν 90.000 ευρώ, εάν τελικά την έχανε η ασφαλιστική εταιρεία, 90.000 ευρώ σε δεκαετία, γιατί μια δεκαετία έκανε να φτάσουμε στον τρίτο βαθμό, στο τρίτο, βαθμο, στο βαθμο, στο τρίτο, βαθμο, στο τρίτο βαθμο, θα πήγαινε πάνω από 200.000. <συσχελίες> <συσχελίες> ναι. Άρα δεν συμφέρει <συσχελίες> καμία, <συσχελίες> κανένα, ναι. πρέπει να υπάρχει μια επιχειρηματολογία ή να γίνει και κάποιο λάθο. Εντάξει, άνθρωποι είμαστε, λάθη γίνονται, γι' αυτό υπάρχουν και τα δικαστήρια που μπορεί να προσφύγει ο καθένα. Εγώ δεν νιώθω ασφαλή ότι θα πάω, α πούμε, στη γειτονιά μου σε ένα στενό θα παρκάρω το αυτοκίνητο δεν γιατί δεν έχω, πάρκινγ, δεν έχω πάρκινγκ. Δεν έχω πάρκινγκ. Επομένω, άμα μπορώ να είναι στενό. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα, διότι δηλαδή, πρακτικά, δηλαδή, πρακτικά δηλαδή, καθημερινά αυτέ τι ζημιέ πληρώνουμε. Το αυτές πρόβλημα είναι, είναι ότι εδώ μπορεί εμεί να δίνουμε κάποιε διαβεβαιώσει εσεί εν προκειμένου. Όμω, μια αεροπαγήτικη απόφαση είναι. Δημιουργεί δεδικασμένο. Είναι ανώτατος, προηγούμενο. Δημιουργεί δεδικασμένο. Ανώτατο βαθμό είναι αμετάκριτη. Μπορεί κανεί να προσφύγει μόνο στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Τι σημαίνει αυτό, ότι ο καθένα μπορεί να κάνει επίκληση αυτή τη αποφάσεω. Καλό είναι να να ξέρουμε τι σημαίνει ασφαλές σημείο ναι. και πότε θα είμαστε καλυμμένοι εν πάση περιπτώσει. Υπε... λέτε. Ναι, συγγνώμη, συγγνώμη. Υπάρχει περίπτωση αυτό να δημιουργήσει πρόβλημα στο μέλλον σε κάποιες παρόμοιες περιπτώσεις. Και το λέμε πάρα πολύ απλά. Είπατε λέξη παρόμοιες. Ναι, μισό λεπτάκι, μισό λεπτά. Εμένα η πιλωτή μου δεν έχει περίφραξη, δεν έχει φώτα, δεν αυτό έχει κάμερες. Να σας το ρωτήσω απλά. Ναι. Θα το αφήνατε και αν δεν το είχατε ασφαλίσει. Εκεί θα το αφήνατε. Πού άλλο το πηγαίνατε. Μα πού να θα το ασφαλίσω. Λειτουργού... Πιο... Όχι. Όχι. Αν το δεν το είχατε ασφαλίσει θα το αφήνατε. Εκεί ναι. θα το αφήνατε. Υπάρχει όμω περίπτωση. να Υπάρχει αυτή την απόφαση... Κάποια στιγμή σε μια τέτοια περίπτωση στο μέλλον να το. Εγώ σα απαντάω όχι. Ούτε Α, σε μία στο εκατομμύριο. Να βγει δικαστήριο ε... και να πει στην πιλωτή σα ότι δεν ασφαλής στοιχείο. Και όχι ε, μπορεί σημείο. ο πολίτη να τρέχει και να βρίσκει το, τη λάμπα, το φωτισμό για να παρκάρει yeah. από κάτω προ Θεού αυτά τα πράγματα. Άρα από λόγω, εκεί λόγω. και πέρα να πούμε ότι αυτή η συγκεκριμένη απόφαση μπορεί να την επικαλεστεί κάποιο. Δεν πάει να πει όμω ότι θα γίνει δεκτή mm. από το επόμενο δικαστήριο. Είναι στη διακριτική ευχαίρεια του επόμενου δικαστηρίου των δικαστών να την εφαρμόσουν, να να εφαρμόσουν. Απλά αποτελεί ε. ένα στοιχείο, ένα δεδικασμένο που λέμε. Είναι κάτι που προφανώ και στο μέλλον. Βουροφανός. Θα το δούμε, θα το συναντήσουμε στο μέλλον. Ε ε ε ε εγώ τουλάχιστον αισθάνομαι ότι αν κάτι τέτοιο συμβεί αύριο μεθαύριο. Ναι. Και το μην δούμε να μην ανησυχείτε γι' αυτό. Δεν σέρετε, υπάρχει περίπτωση. Μην αγχώνεστε γι' αυτό. Να αγχώνεστε, αν δεν είστε ασφαλισμένο. Στου 100 Έλληνε, τα αυτοκίνητα που έχουν κάλυψη κλοπή είναι δεν είναι το 15%. Οι υπόλοιποι 85 είναι ανασφάλιστοι. Ναι, αλλά υπάρχουν και, ασφα... αυτο... Ναι. και αυτοκίνητα που δεν τα ασφαλίζετε κι εσεί. Έτσι ναι. <laughs> δεν είναι. Ο... Υπάρχουν και περιπτώσει αυτοκίνητων που δεν τα δέχεται η ασφαλιστική να τα ασφαλίσει. Τα ασφαλίσει με το ασφάλιστρο που είναι αρκετά κατα... ακριβό. Είναι ακριβό προ... το ασφάλιστρο και δεν το πλησιάζει. Αυτό είναι η κλοπή των smart. Ναι. 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 Μία Πόρσε, έτσι ένα ναι. μικρό παράδειγμα, προχθέ με πήρε ένα φίλο μου από το Λονδίνο που ο γιο του σπουδάζει εκεί. Έχει ένα αυτοκίνητο που κάνει 45.000 ευρώ. Η ασφαλιστική εταιρεία του ζήτησε για να τον ασφαλίσει 15.000 ευρώ το ασφάλιστρο. Γιατί οι κλοπέ εκεί είναι μάστιγα. Στο... Ναι, στο, Λονδίνο. Λονδίνο. 15.000 ευρώ για να ασφαλίσει αυτοκίνητο των 45.000 ευρώ. Εμεί ακόμη. Εμεί ακόμη. Εμεί ακόμη. το ασφάλιστρο. Ορίστε. Υπάρχουν αυτοκίνητα που δεν τα ασφαλίζετε. Λοιπόν, δεν υπάρχουν λοιπόν, να μάρκες. Μάρκες. Να, να, να ναι. λοιπόν, μάρκες. Υπάρχουν κάποια αυτοκίνητα που είναι, επί, είναι επίφοβα γιατί είναι στόχο των κλεφτών κλπ μπορεί να σα ζητήσουν κάποια παραπάνω μέτρα, να σα πούνε τα βάλετε και ένα σύστημα εντοπισμού. εντοπισμού. μπορεί να σα ζητήσουν το βράδυ να μην το αφήνετε στον δρόμο, να το βάλετε στο πάρκινγκ το κλειστό που έχετε. Να σα βάλουν και κάποιε προποθέσει. Και αν πάση το ασφάλιστο θα είναι πολύ πιο μεγαλύτερο Ακριβώς. από ό,τι μέσα στο δρόμο. Αν πάρει ένα φθηνό αυτοκίνητο και χρειαστεί να πληρώσει ένα κάρο λεφτά για, το, για να το ασφαλίσει. Ναι, σωστά. Και υπάρχουν κάποια ασφάλιστα βέβαια τα οποία α πούμε για φυσικέ καταστροφέ που μπορεί να είναι ένα μικρό ποσό σε σχέση με το τι μπορεί να γίνει, που καλό είναι να, να είναι κάνουμε ελάχιστο. Ασφάλεια είναι, ασφάλεια ποσό, για είναι ελάχιστο το ποσό. Είναι ελάχιστο το ποσό. Είναι ελάχιστο το ποσό. Είναι ελάχιστο το Τώρα έγινε στη Θεσσαλία και μια τεράστια καταστροφή. Πολλά αυτοκίνητα τα είδατε πέρα από τι υπολοιπέ. Και αποζημιώνονται όλα. Δεν αποζημιώνονται. Αποζημι... Αφού αποζημι... δεν είναι ασφαλισμένα δεν όλα. Είναι. Αποζημι... Φυσικά, δεν Αν είναι ασφαλισμένα όλα. Δεν είναι ασφαλισμένα όλα. Φυσικά αποζημιώνονται. Οι ασφαλιστικέ εταιρείε, κύριε Γιατζόγλου, στην Θεσσαλία θα αποζημιώσουν περίπου 300 με 350 εκατομμύρια είναι η ασφαλιστικέ ζημιές από τον, από ε, από τον Αν, βάλεις, αν βάλουμε μια κατακλίδα τώρα σε αυτή την, την, κουβέντα, γιατί την ανοίξαμε την κουβέντα, γιατί υπήρξαν και για μα, όπω το συζητήσαμε δηλαδή, κάποια κενά στο να μην. Μα είναι διακριτό το τι είναι ασφαλέ, το τι είναι φωτεινό, το πού πρέπει να Η, παρκάρουμε. Τι Τι αμέλεια, αυτό, την την αμέλεια, αμέλεια φυσικά. Ποια θα ήταν η κατακλείδα, κυρία Βαριλά, σε, σε αυτό το θέμα. Εγώ θα έλεγα ότι φυσικά δεν θα σταματήσουμε να ασφαλίζουμε τα οχήματά μα ω πολίτε. Θέλουμε να αισθανόμαστε ότι θα μα καλύψει η ασφαλιστική εταιρεία και θα πρέπει λοιπόν και η ασφαλιστική εταιρεία να δώσει επακριβώ τι σημαίνει για εκείνη ασφαλέ σημείο για να μπορούμε και εμεί να ξέρουμε τελικά πού μα καλύπτει και πού δεν μα καλύπτει. Αυτό θεωρώ είναι το ένα κομμάτι, το πολύ σημαντικό. Και να, ε, 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 γενικότερα για τι δικαστικέ αποφάσει, γιατί είδαμε τώρα ότι βγήκε. Υπάρχει και κι άλλη μια δικαστική απόφαση που αφορά ε, ε, τα αναδρομικά, που βλέπουμε ότι ο, ο καθένας μπορεί να κάνει επίκληση μια ε, ε, απόφαση ανωτά του βαθμού. Άρα λοιπόν, εκεί τίθεται. Μια τελευταία διευκρίνηση. Αυτό είναι γραμμένο στα ψηλά γράμματα ενό συμβολέου. Καταρχήν δεν υπάρχουν ψηλά γράμματα. Είναι μεγάλα, έχει μείνει από πανέμορφα. δεν διαβάζουμε. Ε, <laughs> σε αυτά που δεν διαβάζουμε. Είναι ναι, γραμμένο αυτό για την Αμέλεια. Φυσικά. Είναι, είναι βασικό νόμο, δεν είναι ο ασφαλιστικό νόμο. Το είπε η κυρία Βαρελά, το είπε ξεκάθαρα. Urgency. Αυτό που δεν ασφαλίζεται είναι ο δόλο και η βαριά αμέλεια. <asz precis> είναι βασική εξαίρεση σε όλα τα ασφαλιστήρια, σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Εντάξει, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ είμαστε να ολοκληρώσουμε το θέμα. Θα τα ξαναπούμε, γιατί έχουμε και πολλά νομικά θέματα που μα προκύπτουν, κυρία Βαρελά. Σα ευχαριστούμε πολύ.